Από τα 0 κρούσματα έφτασαν στα 65 μέσα σε λίγες ημέρες στις Σέρες. Αιτία, όπως καταγγέλουν, ο συνωστισμός στα νυχτερινά μαγαζιά. Ξεκίνησε από τα κέντρα διασκέδασης, ειδικά από κάποιους υπαλλήλους προφανώς που νοσούσαν και μετακυλίστηκε σε εργαζόμενους. Είναι εικόνες από μπαρ στο κέντρο της πόλης. Διασκέδαση μέχρι το πρωί, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Ήμασταν η μοναδική περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα που δεν είχε περιορισμό στην εστίαση. Και αυτό έκανε ελκυστική την περιοχή, γιατί ερχόταν κόσμος από άλλες περιοχές. Όποια περιοχή χαλαρώσει και θεωρεί ακριβώς επειδή μπορεί να είναι σε μια καλή επιδημιολογική κατάσταση, χαλαρώνουν οι πολίτες και τότε απότομα και πριν το καταλάβουν έρχεται ο αυξημένος αριθμός κρουσμάτων. Κλιμάκια του ΕΟΔΗ πραγματοποιούν εδώ και τρεις ημέρες τεστ στους κατοίκους προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της διασποράς. Έχουμε θορυβηθεί όλοι, είμαστε ανήσυχοι. Εκατοντάδες κάτοικοι των Σερών περιμένουν υπομονετικά στην κεντρική πλατεία προκειμένου να δώσουν δείγμα για να εξατωστούν για τον κορονοϊό. Έρχομαι να εξεταστώ γιατί είμαι από τα ΤΕΦΑ και βρέθηκαν κρούσματα στα ΤΕΦΑ. Καταστήματα εστίασης στις Σέρες όπως αυτό έβαλαν λουκέτο και κάνουν απολύμανση καθώς εργαζόμενοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει αποδεκτή πρόταση για εθελοντικό lockdown στα καταστήματα. Είναι εικόνες από την πόλη της Καστοριάς. Ελάχιστοι είναι οι κάτοικοι που κυκλοφορούν πρώτη μέρα εφαρμογή.